Για λάθο, διάγνωση κατηγορεί την παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Ξάθη Μητέρα, η οποία αναφέρει συγκεκριμένα σε καταγγελία που έχει στη διαθεσή του το καναλέξη. Έκανα λάθο διάγνωση στο τρίχρονο αγόρι μα, τέσσερι ημέρε που νοσηλεύτηκε στο νομοσοκομείο τη Ξάνθης και υποτίθεται ότι είχε γαστραντερίτιδα, ενώ είχε σκολικοειδίτιδα που έσκασε και εξελίχθηκε σε περιτόνιτιδα, με αποτέλεσμα να γεμίσει η λίτσα του μεπίων και την τέταρτη ημέρα, αφού έκανε φασαρή ο άντρα μου, όπω τονίζει, έστειλε χειρουργό, ο οποίο το κατάλαβα αμέσω. Την τρίτη μέρα μάλιστα προσθέτει η μητέρα ο ακτινολόγο δεν κατάλαβε τίποτα από τον υπέρηχο. Το παιδί ήρθε στο νοσοκομείο, εισήχθη στι 16 Ιουνίου. Γιατί είχε διαρροϊκέ κενώσει από 7 μέρες, δηλαδή εδώ και 7 μέρε. Έγινε εργαστηριακό έλεγχο, ο οποίο ήταν φυσιολογικό. Δεν είχε καμιά υποψία για χειρουργικό πρόβλημα, η κοιλιά του ήταν τελείω Κατά την πορεία ελαττώθηκαν οι κενώσει. Ε, στις 18 του μήνα επειδή παρατηνόταν η, η νοσηλεία του κάναμε καινούργιο εργαστηριακό έλεγχο και υπέρηχο κοιλιά, το οποίο απέ, δεν έδειξε να έχει χειρουργικό πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά επειδή μας, δεν μας άρεσε η κλινική του εικόνα το διακομίσαμε στην παιδοχειρουργική της Αλεξανδρούπολης και επιβεβαιώθηκε η υποψία μας ότι είχε σκουλικό ιδέτη. Ε, ωστόσο όμως ε, λέει ότι όντως ότι υπάρχει η κοιλιά γέμιση του παιδιού πίο και, και τέταρτη μέρα αφού ε, έγινε κάποια φασαρία στο νοσοκομείο ε, έστειλαν ο χειρούργος, υπήρχε δηλαδή αυτή όντως η καθυστέρηση από τους γιατρούς. Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν να έχει κάποιο κολυκοειδίτιδα 8 μέρε πριν μπει στο νοσοκομείο και άλλε τέσσερι που ήταν μέσα 12. Ό,τι έγινε, έγινε το βράδυ. Δηλαδή η εικόνα του παιδιού εξελίχθηκε από το απόγευμα τη ημέρα που έγινε το υπέροχο, Το υπέρηχο έγινε 8 η ώρα το βράδυ, μέχρι το άλλο πρωί στι 8-9 η ώρα. Που το εξέτασε και γενικό χειρουργό, όχι παιδοχειρούργο, δεν έχει το νοσοκομείο μα και αποφασίστηκε να διακομιστεί στην παιδοχειρουργική. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει μέρε πριν σχολικό ιδέτηδο. Οπότε λοιπόν εννοείται ότι εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα, επιδεινώθηκε η κατάσταση τη υγεία του παιδιού. Ναι, άλλωστε οι υιογενεί κυρίω Βασιντερίτηδε έχουν σαν επιπλοκή τη σχολικό Οπότε λοιπόν μα λέτε ακριβώς το τι συνέβη και ότι έγιναν οι, αρμο... οι πρέπουσες από την πλευρά σας ενέργειε και εξετάσεις και απλά εξελίχθηκαν, επιδεινώθηκε η κατάσταση άμεσα εννοείται ε, οργανικά κάπω έτσι. Ναι, αλλά παρόλο που τα εργαστηριακά δεν επιβεβαίωσαν την υποψία μας ότι μπορεί να έχει σκολικοδίτητα εμείς κα... για καλ... καλού κακού το στείλαμε στην Αλεξανδρόπολη στους και επιβεβαιώθηκε η υποψία αυτή. Άρα δεν υπάρχει λάθο διάγνωση. Η διάγνωση ήταν σωστή. Μάλιστα, όπω σημειώνει η μητέρα στην καταγγελία τη, όταν μα έστειλαν στην Αλεξανδρούπολη, όπου ο παθροχυρουργό μα είπε ότι έκαναν τραγικό λάθο. Μια ημέρα ακόμα τονίζει και θα το χάναμε. Δεν ξέρω τι είπε ο Το παιδί εκεί χειρουργήθηκε, είχε περιτονίτιδα, παρέμεινε αρκετέ μέρε η νοσηλεία και τώρα είναι καλά. Το σημαντικό βέβαια από όλη αυτή την ιστορία Πέρα από όλες τις άλλες παραμέτρους, είναι πως το παιδί διέφυγε τον κίνδυνο και είναι καλά στην υγεία του.